Ο κύριος Αναστασιάδης σήμερα, 5 χρόνια μετά το κούρεμα, εξακολουθεί να εμφανίζεται αμετανόητος για την τάχα σωτήρια δική του πρόταση για κούρεμα καταθέσεων. Στην πραγματικότητα, αυτό που προσπαθεί να πετύχει είναι να αποποιηθεί τις τεράστιες ευθύνες του για την οικονομική καταστροφή, οι υπεύθυνοι της οποίας παραμένουν ατιμόρυτοι. Ο έλεγχος του Κυπριακού Τραπεζικού Συστήματος στα μέσα Φεβρουαρίου αποτελεί ορόσημο, αφού εν πωλής θα κριθεί όχι μόνο η βιωσιμότητα των τραπεζών, αλλά και η εξέλιξη της διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που ο απερχόμενος πρόεδρος εκλαμβάνει ως ιδιωτική διαφορά μεταξύ δανειοληπτών και τραπεζών. Ως κίνημα οικολόγων της Συνεργασίας Πολιτών, θεωρούμε πως η μόνη βιώσιμη και ρεαλιστική λύση στη βραδιφλεγή βόμβα των κόκκινων δανείων είναι η πρόταση Νικόλα Παπαδόπουλου για τη δημιουργία δημόσιου φορέα διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Είναι επιτακτική ανάγκη η κυβέρνηση των δυνάμεων της αλλαγής, υπό την προεδρία του Νικόλα Παπαδόπουλου, να έχει ως πρωταρχικό στόχο την προστασία της περιουσίας των πολιτών από τις εκποιήσεις και την ορθολογιστική ανάπτυξη του τραπεζικού συστήματος στην Κύπρο.